Τις Σέρρες επισκέφτηκε την Παρασκευή ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του ΜΕΡ 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, καθώς ήταν και ο κεντρικός ομιλητής στην πολιτική εκδήλωση του κόμματος στον πεζόδρομο Χατζιακόβου. Ήρθαμε σήμερα για να ανακοινώσουμε το ψηφοδέλτιο στην περιοχή των Σερών του ΜΕΡ 25. Είναι μια πολύ σημαντική προεκλογική περίοδος, γιατί διανύουμε το τέταρτο μνημόνιο, το οποίο ο κύριος Τσίπρας το ονόμασε μεταμνημόνιο. Και πάμε για το πέμπτο τώρα, γιατί κοιτάξτε τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας. Έχουμε συνολικά ως Έλληνες, ως ιδιωτικός τομέας και δημόσιος τομέας, έχουμε 702 δισεκατομμύρια χρέος. Και ένα εισόδημα που είναι 190. Η πτώχευση είναι πολύ βαθιά σε αυτή τη χώρα και η επόμενη κυβέρνηση, θα δείτε, όποια και να είναι, και θα είναι μια συγκυβέρνηση, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κάποιο συνδυασμό, θα γυρίσει και θα πει πάλι σε εσάς, στα παιδιά σας, ότι τα πράγματα δεν βγαίνουν. Νέα μορφή λιτότητας. Εμείς είμαστε εδώ για να τους βάλουμε φρένο, για να σταματήσει η λαϊλασία. Αυτό που θα κάνει πρωτομαγιά ο ΔΔΕ, που θα αυξήσει 750% από τα 52 λεπτά στα 4,44 τη χρέωση για κάθε κιλοβατόρα, ο ΔΔΕ, που έχουμε δώσει σε μια εγκληματική οργάνωση που λέγεται Macquarie, είναι μια ψευτοτράπεζα από την Αυστραλία. Εμείς στο ΜΕΡ 25 τα λέμε αυτά. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η κακοφωνία από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, για τις τράπεζες, για το Βαρουφάκη κτλ. Για το Δήμητρα. Η ουσία είναι αυτή. Δεν θέλουν να ακούτε αυτά που γίνονται πίσω από την πλάτη σας εναντίον σας. Και εμείς τα λέμε. Στην ερώτηση αν συνεργαστούν με άλλο κόμμα, ο κύριος Βαρουφάκης ήταν ξεκάθαρος. Ποτέ. Είναι πολύ ξεκάθαρο το ερώτημά σας. Μου επιτρέπετε μια ξεκάθαρη απάντηση? Ποτέ. Ποτέ. Είναι ξεκάθαρο. Σας βλέπω, με βλέπετε, σας κοιτάω στα μάτια, ειλικρινά σας λέω ποτέ. Δύο χρόνια τους λέμε, σε όλους. Ελάτε να μιλήσουμε για τα βασικά προβλήματα της χώρας. Κάσουμε γύρω από ένα τραπέζι να συγκρίνουμε τα προγράμματά μας. Όχι προαπαιτούμενα κόκκινες γραμμές και τέτοιες ανοησίες. Σαν σοβαροί άνθρωποι. Και λένε όχι, ελάτε λέει μετά τις εκλογές. Ξέρετε πολύ καλά ότι Κυριακή γίνονται οι εκλογές. Τετάρτη πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Είναι δυνατόν να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα, να απαντήσουμε στα βασικά ερωτήματα αυτού του τόπου? Δεν γίνεται. Οπότε τι θέλουν? Να μοιραστούν μαζί μας κάποιο υπουργείο. Δεν φτιάξαμε το ΜΕΡ 25 για να γίνουμε υπουργοί. Έπειτα αναφέρθηκε στο σχέδιο Δήμητρα και σημείωσε ότι ήταν κομμάτι του προεκλογικού τους αγώνα από το 2019. Το Δήμητρα είναι τιμή μας και καμάρι μας. Θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης. Είναι ένα τεχνοκρατικά άρτιο σύστημα. Είμαι πολύ περήφανος που το έχουμε σκεφτεί. Είναι δουλειά 20 ετών. Τώρα κάποια τρόλς της Νέας Δημοκρατίας, της Μητσοτάκης ΑΕ, το ανακάλυψαν για να κάνουν φασαρία. Αυτό το έχουμε καταθέσει χρόνια τώρα. Εγώ προσωπικά και σε επιστημονικά συνέδρια. Το ξέρετε ότι ήταν κομμάτι του προγράμματός μας του προεκλογικού του Ιουνίου του 2019. Τι μου λέτε τώρα? Βέβαια. Και θα έπρεπε να υπάρχει σήμερα. Ξέρετε τι σπουδαίο θα ήταν? Όπως μπαίνετε με τους κωδικούς σας στο TaxisNet για να πληρώνετε φόρους, να μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα χωρίς να πληρώνετε χαράτσια στους τραπεζίτες. Θα ήταν μια άμυνα για την ελληνική κοινωνία απέναντι στη λαϊλασία από τους τραπεζίτες. Ο κύριος Βαρουφάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε αρχικά στην αλλαγή που θα δουν οι πολίτες στους λογαριασμούς του ρεύματος από την Πρωτομαγιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΔΔΕ σε συνδυασμό με τη Μητσοτάκη ΣΑΕ και την λεγόμενη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, θα χρεώνει ανά κιλοβατόρα 4,4 ευρώ αντί για 0,54 ευρώ που ίσχυε, δηλαδή πρόκειται για αύξηση 752%. Ξέρετε τι θα γίνει 1η Μαρτίου? Πρωτομαγιά, 1η Μαΐου. Το τέλος αυτό που πληρώνετε, που μέχρι σήμερα είναι 52 λεπτά την κιλοβατόρα, θα το πληρώνετε 4 ευρώ και 44 λεπτά την κιλοβατόρα. Από τα 52 λεπτά στα 444 λεπτά. 750% αύξηση. Οι Έλληνες πολίτες. Για μια εταιρεία που είναι απολύτως μονοπόλιο. Δεν υπάρχει καν η προσποίηση ότι υπάρχει ανταγωνιστική. Μία εταιρεία είναι που σου φέρνει το ρεύμα στο σπίτι. Είδε ο ΔΔΕ. Και έρχεται και σου βάζει αυτό το χαράτσι. Και ξέρετε τι θα κάνουν αυτά τα λεφτά? Στα Cayman Islands θα πάνε. Ό,τι γίνεται δηλαδή και με τα κόκκινα δάνεια. Έρχεται ένα αρπακτικό ταμείο από την Ιρλανδία με έδρα τον Delaware και τραπεζικό λογαριασμό στα Cayman Islands και πάει και σου παίρνει το σπίτι. Έχεις δώσει εσύ. Το έχεις αγοράσει στις καλές περιόδους. Ας πούμε 150.000, είχες πάρει ένα δάνειο 100, είχες βάλει 50 από την τσέπη σου. 100 δάνειο. Από το 100 δάνειο είχες ξεπληρώσει τα 50. Κάποια στιγμή δεν μπορούσες να το αποπληρώνεις λόγω της κρίσης. Όχι επειδή είσαι παταχτζής, λόγω της κρίσης. Έχασες τη δουλειά σου, το μαγαζί σου δεν πήγαινε καλά. Ωραία, μπορεί να είναι σπίτι, μπορεί να είναι μαγαζί.
Εκεί που χρωστούσες 50, είχες δώσει 100, από τα 150 χιλιάρικα για να αγοράσεις το σπίτι. Εκεί που χρωστούσες 50, τα 50 με 5 πανωτόκια γίνανε 100. Αναφερόμενο στην υψηλή φορολογία της χώρας, επισήμανε: «Είμαστε στις Σέρρες, η Βουλγαρία είναι δίπλα με κανονικούς φόρους. Πώς θα επιβιώσει μια ελληνική επιχείρηση με 100% προπληρωμή φόρου και 24% ΦΠΑ?» Είμαστε στις Σέρρες. Η Βουλγαρία είναι μια πετριά δρόμος. Έτσι. Πας στο ξενοδοχείο, εδώ πληρώνεις ΦΠΑ 24%, ό,τι και να κάνεις. Εκεί είναι 9. 9. Ο φόρος εισοδήματος είναι 10. Ο φόρος επιχειρήσεων είναι 10%. Εδώ τι είναι, 22% με 100% προπληρωμή φόρου. Είναι δυνατόν να επιβιώσει επιχείρηση, επιχειρηματικότητα στις ΣΕΡΕΣ όταν έχει αυτή την κατάσταση στη Βουλγαρία? Οπότε, κάνουμε κουβέντα μέσα στη Βουλή. Κάνουμε πρόταση. Παιδιά, να κατεβάσουμε το ΦΠΑ. Δεν σου λέω να το πάμε στο 9-10, από το 24 στο 15. Διαφωνεί κανένας? Ξέρετε, δεν διαφωνεί κανένας. Και ο Σταϊκούρας και ο Τσακαλώτος, που ήταν υπουργοί οικονομικών πρόσφατα, μετά από μένα, μεταξύ μας, συμφωνούν ότι είναι γελίο να έχει 24% ΦΠΑ σε αυτή τη χώρα. Το ξέρουν όλοι. Ποιο είναι το επιχείρημά τους όταν οι κάμερες δεν είναι ανοιχτές, όταν τα μικρόφωνα είναι δυσβητά? Βρε Γιάννη, δεν μας αφήνουνε. Ποιοι δεν σας αφήνουνε? Δεν ξέρεις, η Τρόικα που έφυγε. Καταλαβαίνετε το ψέμα? Θέλουν να τους δοξάσετε που διώξαν την Τρόικα, όταν οι ίδιοι σου λένε ότι δεν μας αφήνει η Τρόικα. Και αν τους πεις, ωραία, και, τουλάχιστον θεωρητικά δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, θεωρητικά. Σου λένε ότι δεν είσαι καν στην ενισχυμένη εποπτεία. Ωραία, έλα να νομοθετήσουμε μαζί. Δεν θες να πάει σε 15% ΦΠΑ? Πήγαινε το στα 19. Το 19 το επέλεξα, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ο ΦΠΑ της Γερμανίας.